καλησπέρα. Σεβασμιότατε, αγαπητή κυρία Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, αγαπητέ Περιφερειάρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των φορέων, κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω με ιδιαίτερη θέρμητα εγγένεια του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης. Το Μουσείο συγκυρώνει πολλά χρόνια πολιτιστικής και πνευματικής παρουσίας στην περιοχή, φωτίζοντας στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, ξυπνώντας αναμνήσεις στους παλαιότερους και διδάσκοντας τους νεότερους. Συγχαίρω την κυρία Μαρία Κωστάκη και τα υπόλοιπα μέλη της ΠΛΕΑΜ για το γεγονός ότι συνηθίζουν αυτό το σημαντικό έργο, αναδεικνύοντας την εθνική μας ταυτότητα και την ιστορική μας παράδοση. Η διαρκής προσφορά τους στέλνει μήνυμα ελπίδας πως όσο υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι, διάθεση και πίστη, ο ελληνικός πλούτος παραμένει ζωντανός. Ένα μουσείο δεν είναι μόνο ένα παράθυρο στο παρελθόν, αλλά και μια πόρτα που μας οδηγεί στο μέλλον, ενισχύοντας την ιστορική μας μνήμη και τη διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Πάνω απ' όλα όμως, το μουσείο, είτε λαογραφικό, είτε αρχαιολογικό, είτε εικαστικό, είναι ένας φάρος ιδεών, παγκόσμιας εμβέλειας και ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης. Διότι ο πολιτισμός βρίσκεται σε συνεχή διαλεκτική σχέση τόσο με τον τουρισμό όσο και με την κοινωνία. Ο τόπος μας, η Κρήτη, το Λασίθι, η Νεάπολη, ξεχυγίζουν από πολιτισμό. Έχουμε πλούσια ιστορία, λαογραφία, παράδοση. Σε εμάς μένει να φανούμε αντάξια αυτής της κληρονομιάς. Όχι μόνο θαυμάζοντάς την σε μουσεία, αλλά ως θεματοφύλακες αρχών και αξιών της πατρίδας μας. Γιατί η παράδοση δεν περιορίζεται στα μουσεία, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή μας. Κλείνοντας, να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στη μετεστέγαση και στην ανακαίνιση του νέου Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης και να ευχηθώ να συνεχίσει να αποτελεί πόλο παιδείας και πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.